Ωραία. Θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα της κατάστασης είτε των κλινικών κορονοϊού στο Λασίθι, δηλαδή έχουμε Σιτία Ιεράπετρα, Νεάπολη και Άγιος Νικόλαος, τι γίνεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, τι γίνεται στις ΜΕΘ, μάλιστα διαβάζω και με απόφαση της ΔΥΠΕ, αν το λέω σωστά, θα έχουμε παραπάνω μονάδες εντατικής θεραπείας, COVID όμως, αν τα λέω σωστά. Για πείτε μας, έτσι είναι? Ναι, θα σας πω. Ευτυχώς η εικόνα του νόμου Λαστή, έτσι, είναι, θα λέγα κανείς, θα λέγει κανείς, μια καλύτερη εικόνα νομών στην Ελλάδα. Είμαστε χωρίς νέα θετικά, καταγραμμένα θετικά κρούσματα στις τελευταίες τις 5 μέρες. Υπάρχουν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, νοσηλεύεται ένα θετικό κρούσμα στην κλινική COVID και ένας άνδρας διασωληνωμένος με θετικός COVID στη μονάδα εντατικής. Αυτή είναι η εικόνα. Στα άλλα νοσοκομεία δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Υπήρχε ένα στη Νεάπολη, το οποίο όμως εντάξει, είναι πολύ καλά, ελαφρά. Δηλαδή. Αυτά είναι δηλαδή που έχουμε, ένα στην COVID στον Άγιο Νικόλαο, ένα στη ΜΕΘ και ένα διασωληνωμένο. Ελπίζω να πάει καλά και αυτό το διασωληνωμένο θετικό. Τώρα, στη Σιτία και στην Ιεράπετρα δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Είναι άδειες δηλαδή οι κλινικές COVID στη Σιτία. Αποθετικά, ναι. Ναι. Και στην Ιεράπετρα νομίζω είχαμε δύο θετικά κρούσματα, νοσηλευόταν στις κλινικές, αλλά στην κλινική της Ιεράπετρας, αλλά εντάξει και αυτά τα κρούσματα. Εντάξει, ωραία. Τώρα, γενικότερα η πολιτική, τώρα ακούτε και όλος ο κόσμος, ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί είμαστε στο θα έλεγε κανείς, στο πικ ακόμα, του δεύτερου κύματος. Και είμαστε αρχή του χειμώνα, κύριε Δικητά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά το δεύτερο κύμα υπάρχει, και νομίζω ότι στο μοναστήριο, ας το πούμε, πάμε καλά. Ακούτε τι γίνεται στην Πάνω Ελλάδα. Και στην Κρήτη ακόμα θέλω να πάω. Ηράκλειο Χανιά. Ναι, βέβαια, έχουμε διασωληνωμένους. Οπότε, στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής να εξευρεθούν, να υπάρχουν τεβάθια με COVID, κάναμε, κάναμε μια μεταβολή στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Είχαμε συνολικά, είχαμε 9 κρεβάτια, εκ των οποίων τα 6 ήταν η γενική μονάδα. Για να μιλάμε για τις μονάδες θετικής θεραπείας τώρα... Η γενική μονάδα είναι με τη μονάδα η οποία παίρνει όλα τα περιστατικά τα οποία θυμούνται παρακολούθηση σε μονάδες συντακτικής. Μάλιστα. Μη COVID. Ναι. Και είχαμε και μία ακριβώς δίπλα, μία άλλη μονάδα με 3 κρεβάτια τα οποία ήταν για COVID. Ναι. Μάλιστα πριν από περίπου 10 μέρες, πιο ίσως λιγότερο, τα 3 κρεμάτια της COVID ΜΕΘ του Αγίου Νικολάου ήταν κατηγημένα για τα 3. Είχαμε 3 διασωληνωμένους στην περίοδο εκείνη. Το ένα περιστατικό πήγε πάρα πολύ καλά και βγήκε από τη μονάδα. Το άλλο περιστατικό δυστυχώς είχε ένας, μιλάμε για ένα άντρα από τον Αγίου Νικόλαο, αν θυμάμαι καλά. Και τώρα υπήρξε και ο τρίτος, ο οποίος συνεχίζει να είναι διασωληνωμένος. Μάλιστα. Οπότε αυτό... Τώρα τι έγινε λοιπόν, μετατρέψαμε την γενική μονάδα με τα 6 κρεβάτια σε COVID ΜΕΘ και τα 3 κρεβάτια τα έχουμε κάνει για κανονική ΜΕΘ. Στα πλαίσια αυτά είναι διότι υπάρχει και ελάττωση των τακτικών χειρουργείων κατά ένα 80%. Ακριβώς για να μην περισσότερο, για να μην έχουμε περιστατικά τα οποία χρειάζονται μονάδα. Να.
Οπότε τη μοιράσατε, δηλαδή, να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω και με διορθώνετε. Αυξήσαμε τα κρεβάτια ακόμη. Ναι, σε τρία. Ναι, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ναι, δηλαδή COVID, μονάδα εντατικής θεραπείας για COVID, για κορονοϊούς, ναι, για διασωληνωμένους. Ναι, 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 τρία, τρία κρεβάτια δηλαδή παραπάνω εκεί. Τώρα, αυτό έγινε λίγο και αυτή τη στιγμή η Κρήτη δέχεται και διασωληνωμένα COVID ναι, από την ισχυρική Ελλάδα. Ναι. Οπότε αύριο μια στα πλαίσια της βοήθειας που γίνεται, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα. Αυτό θα έρθει και, θα έρθουν και στο Λασίθι, κύριε Δικητά. Μονάδα, να, ακούστε ρωτά, μονάδα εντατικής έχει η Ρόδος. Mm-hmm. Και δεν ξέρω μάλιστα COVID, αν μπορεί να κάνει να νοσηλεύσει COVID διασωληνωμένα. Να. Και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η περιοχή, τα περιστατικά, τα υποδεχόμαστε εμείς. Η Κρήτη δηλαδή. Να. Σε εμάς δεν νομίζω να φτάσουν, εκτός αν γεμίσουν... Όχι, είναι αυτό ακριβώς το θέμα, ότι γίνεται συντονισμός της διάθεσης των κρεβατιών από το κεντρικά, από μέσα από τον κύριο Γεωργόπουλο. Και το πιο πιθανό είναι, εγώ πιστεύω δηλαδή, ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα μας παίρνουν και εμάς εδώ. Μάλιστα. Και αυτό ακριβώς, αλλά στα πλαίσια της αύξησης των κρεβατιών COVID, στην Κρήτη είναι και αυτή η μεταβολή. Μάλιστα. Τώρα, εγώ θέλω να πω... Για να στηριχθούν όμως αυτά, κύριε Ανδραδάκη, θα πρέπει να υπάρχει και προσωπικό. Υπάρχει προσωπικό εξειδικευμένο. Ναι, ναι, ναι. Το που έχει σημασία είναι ο κόσμος, ο δικός μας εδώ, να είναι σίγουρος ότι ό,τι χρειαστεί θα το παρέσει, θα το παρέχουν οι υπηρεσίες υγείας του νομού, όπως κάναμε και πιο μπροστά. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, και να χρειαστεί να είναι καλυμμένα και τα 6 κρεμάτια COVID, και να χρειαστεί τα 3 που είναι για τη γενική μονάδα, να το υπερβούμε, και αυτό ακόμα μπορούμε να το καλύψουμε. Ναι. Έτσι, οπότε θέλω να είναι ο κόσμος να είναι ήσυχος και σίγουρος. Δηλαδή, περίεργες, δυσίωνες προβλέψεις, κύριε Δικητά, καταλαβαίνω. Έτσι, ναι, δηλαδή ίσως χρειαστεί να φιλοξενήσουμε, να υποδεχτούμε και εμείς ασθενείς από άλλες περιοχές. Ήδη φιλοξενούμε περιστατικά από τους ασύμπαντες από την Ιστορική Ελλάδα, η Κρήτη δηλαδή. Ναι. Τώρα, ποιος θα το σηκώσει αυτό το βάρος, γιατί γνωρίζω ότι δεν έχουμε... από ό,τι γνωρίζω, δεν είμαι ειδικός ούτε γιατρός, οι μονάδες αυτές... χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό εντατικής θεραπείας, εννοώ, έτσι. Πού θα το βρούμε το προσωπικό, κύριε διοικητά μας, γιατρέ μας, πού θα το βρούμε αυτό το προσωπικό? Ακούστε, δηλαδή, από πού θα το αντλήσουμε, γιατί νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω δεν φτάνει το προσωπικό που ήδη υπάρχει στο νοσοκομείο για αυτή την περίπτωση, για τις ΜΕΘ δηλαδή, να καλύψει, ήδη δεν φτάνει, Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ακούστε να δείτε. Εδώ γίνεται... υπάρχει ένας οργασμός. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Ναι. Αλλά φανταστείτε ότι για να γίνουν οι μεταβολές αυτής της μονάδας είχαμε συνεχείς συσκέψεις και διαβουλεύσεις από ειδικούς για να γίνουν όλα αυτά. Δεν γίνονται στο πόδι. Υπάρχει προγραμματισμός για όλα αυτά, ακόμα και για το προσωπικό που λέτε. Βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ό,τι είναι δυνατόν, με προγραμματισμό φυσικά. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Βεβαίως, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, κύριε Δικητά, γιατί ακούγεται σήμερα στην Ελλάδα, το λέω ανοιχτά, ότι ζητάτε γιατρούς από το νοσοκομείο της Ελλάδας να έρχονται εκεί. Γι' αυτό σας το λέω ανοιχτά, επειδή κυκλοφορεί ευρέω σήμερα στην Ελλάδα, γι' αυτό σας το λέω. Δεν έχουμε λυθεί τίποτα απολύτως, κύριε Παντερέτη. Τώρα, αν κάποιοι γιατροί θέλουν να μεταφερθούν οπουδήποτε αλλού, έχουν το δικαίωμα να κάνουν έτσι.
Αυτό δεν το ξέρω, μιλάω γενικά. Δηλαδή, ένας γιατρός, ας πούμε, από την Ιερά Πέτρα, μπορεί να θέλει να κάνει έτσι, να έρθει στον Άγιο Νικόλαο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει τώρα εκεί με το διπλασιασμό των χρημάτων. Μήπως παίζει αυτό που άκουσα χθες. Δεν ξέρω. Δεν έχει καμία δουλειά αυτό. Αυτό έχει σχέση με τους ιδιώτες. Και μάλιστα ο διπλασιασμός, όχι, δεν τα περιμένουμε. Ναι, μα γι' αυτό δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Όχι, ο υπουργός είπε ότι θα έχουν διπλασιασμό του μισθού τους, αυτοί οι οποίοι εθελοντικά μετασυνήθηκαν και οι γιατροί που πήγαν στη Βόρεια Ελλάδα. Α, δεν παίζει για την υπόλοιπη χώρα. Α, δεν κατάλαβα. Τώρα, δεν μου απαντάτε όμως από πού θα αντλήσουμε προσωπικό. Δηλαδή θα έρθει από την Συνδία, ας πούμε, από διολόγος, από την Ράπτρα, οι πνευμονολόγοι, οι παθολόγοι. Δεν κυρία Πεκαράκη, μην το διάσω. Πείτε. Και δεν αποφεύγω την ερώτηση. Θα σε έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζούμε πραγματικά ζούμε πόλεμο. Εμείς εδώ είμαστε ευλογημένοι από το Θεό συγκριτικά με αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλη την άλλη Ελλάδα. Όσον αφορά το θέμα, είναι δυνατόν, εσείς το καταλαβαίνετε, από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούμε με διπλασιασμό και τριπλασιασμό από ό,τι φαίνεται στα κρεβάτια των μονάδων εντατικής όλη την Ελλάδα, να βρεθεί αμέσως μέσα σε τρεις μήνες προσωπικό το οποίο να μπορεί να είναι εξειδικευμένο 100%. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Οπότε και εδώ θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό και ήδη έχουμε κάνει προγραμματισμό για αυτόν τον λόγο. Υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο κατά καιρούς έχει φυτέψει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αλλά τώρα βέβαια αλλάξανε, τους έχουν πάει σε άλλα τμήματα και δεν τα άλλο. Υπάρχει προγραμματισμό λοιπόν και αυτό το προσωπικό, την περίπτωση αυτή, ήδη κάνουν μαθήματα για να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στη μονάδα και θα χρησιμοποιούν σε αυτή την περίπτωση. Και εμείς έχουμε εδώ, έχουμε δηλαδή νοσηλευτικό προσωπικό που θα απορροφηθεί ας πούμε στα νοσοκομεία και ειδικά στην... Όχι, ναι. Δεν γεννούμε το προσωπικό από την μέρα στην άλλη. Σας είπα, ναι. Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο κατά διαστήματα είχε επιτεύξει στη μονάδα εντατικής. Το κατάλαβα. Και μετά μετακινήθηκε σε άλλα τμήματα. Αυτοί έχουν γνώσεις και έχουμε προγραμματίσει ήδη και το γίνονται ήδη μαθήματα επικαιροποίησης των γνώσεών τους έτσι, καλά στη μονάδα εντατικής. Οπότε στην περίπτωση που τα πράγματα ξεφύγουν, έτσι, θα μπορούμε αυτό το προσωπικό να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά δεν μου απαντήσατε όμως για τους γιατρούς, γιατί αυτό που... Γιατρούς, κυρία... Δηλαδή, πνευμονολόγος, νομίζω ότι έχει 2-3, πόσες έχει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, που είναι μια ειδικότητα που μπαίνει στην πρώτη γραμμή στον κορονοϊό, έτσι δεν είναι, τα λέω σωστά, ναι. Οι πνευμονολόγοι. Άρα εδώ τώρα που είναι νομίζω 2 ή 3, αν δεν κάνω λάθος. Άρα θα τους απορροφήσετε στη ΜΕΘ του Αγίου Νικολάου, δηλαδή θα κληθούν να στηρίξουν τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγίου Νικολάου. Ναι. Είναι ξεκάθαρη δηλαδή η ερώτηση. Μ' ακούτε? Ναι, ακούω. Λέω, είναι ξεκάθαρη η ερώτηση, αυτό θα γίνει. Και αν, πώς θα γίνει, αν ας πούμε χρειαστούν και εδώ γιατί ξέρω ότι έχουμε ας πούμε και την κλινική COVID, είναι και η μονάδα αυξημένης φροντίδας, αν τα λέω σωστά, κύριε Ανδριαδάκη. Άρα θα χρειάζονται και εδώ γιατροί. Τι θα γίνει εδώ? Κοιτάξτε, αν βλέπετε ότι αυτό τώρα είναι μια γενικότερη πολιτική, η οποία ο καθένας... Πώς θα διαχειριστείτε αυτό, δηλαδή πείτε ότι αύριο έχουμε 10 περιστατικά εδώ. Λέτε, πώς θα το κάνετε? Αν έχει κάποιος ξύπνησε σήμερα το πρωί και του έρθει στο μυαλό ότι θα πήγουν οι πνευμονολόγοι, θα έλεγα να πάμε να τον ευρούνε, να τον ερωτήσουν. Ναι, αλλά δεν το κάνετε. Δεν μας απαντάτε ξεκάθαρα, γι' αυτό το επιμένω στην ερώτηση. Και κάθαρα μιλάω. Εγώ σαν κοινός των νοσοκομείων του νομού Λασιτίου, δεν έχω καμία τέτοια
πώς το λένε, ούτε σχεδιασμό. Ούτε προγραμματισμό, ούτε σχεδιασμό. Ναι, ωραία, το καταλάβαμε. Είστε απόλυτος αυτό. Ναι, για να καθησυχάσει και ο κόσμος εδώ. Άρα υπάρχει αυτό. Γιατί τον ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Δεν ξέρω, αυτή η πληροφορία φτάνει, γιατρέ μου, κύριε Δραδάκη, στα αυτιά μας. Και είπαμε ότι ο πιο ειδικός και κατάλληλος να μας απαντήσει σχεδιάζεται σε όλο το νομό. Θα σας είπα, εγώ επίσημα δεν έχω καμία πληροφόρηση. Αυτό το σχεδιασμό, κύριε Διοικητά, το κάνετε εσείς αυτό το σχεδιασμό ή αυτό το σχεδιασμό των νοσοκομείων, του νομού, ακόμα και στον COVID, τον κάνει ο διοικητής του νοσοκομείου εσείς, δηλαδή σε συνεργασία φαντάζομαι τους υπόλοιπους διοικητές, υποδιοικητές, αναπληρωτές, διοικητές. Ποιος τον κάνει αυτό το σχεδιασμό, ή τον κάνει ας πούμε απευθείας στο Υπουργείο, ή τον κάνει η κυρία Μπορμπουδάκη. Όχι, όχι. Δηλαδή ποιος είναι αυτός που το σχεδιάζει. Το Υπουργείο χαράζει τη γενικότερη πολιτική υγείας. Ναι. Και τη συγκεκριμένη ας πούμε του νομού που δεν ξέρει το Υπουργείο, που είναι παραδείγματος χάρη το νοσοκομείο της Νεάπολης, λέω τώρα παράδειγμα, ή της Ιτίας, εμείς τα ξέρουμε εδώ, άρα εμείς δίνουμε τα στοιχεία κάθε φορά στο Υπουργείο για να σχεδιάσει, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Άρα εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα, ποιος είναι ο σχεδιασμός, γιατί μην είμαστε, δηλαδή δεν έχουμε κρούσματα 5 μέρες, wow, γιούπι το πανηγυρίζουμε και ξαφνικά μετά από μια εβδομάδα βρεθούμε με 10-15 κρούσματα, έτσι. Τι θα τα κάνουμε όλα αυτά, τι θα τα κάνουμε αυτά, δηλαδή υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Η Θεσσαλονίκη πριν από ένα μήνα είχε 2-3 την ημέρα και τώρα έχει 500. Και έγινε αυτό μέσα σε 10 μέρες. Μα γι' αυτό το λέω. Δηλαδή τώρα είμαστε περίπου 60, πάνω από 60 κρούσματα στο Λασίθι. Και κοιτάνε τα μετρό και καλά, 1-1-2-2 που βγαίνανε όλο αυτό το διάστημα, τον Νοέμβριο. Έχουμε πάνω από 60 κρούσματα. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτούν κάπου. Έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΔΗ. Λέω τα στοιχεία του ΕΟΔΗ τώρα, έτσι. Άρα μέχρι τώρα δεν έχουμε τίποτα. Δεν ξέρω αν εξετάζονται σε ιδιωτικά ιατρία και καταγράφονται ή δεν καταγράφονται. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας πάρουμε αυτό. Σε αυτό το θέμα επάνω υπάρχει ένα, γιατί ακούγονται διάφορα τέλος πάντων, φτάνει για διπλά βιβλία και τα άλλα, όλους φαντασιώσεις και τον και τα άλλα. Ένα εθνικό μητρό COVID υπάρχει. Και πολλές φορές έχει συμβεί και εδώ στο νομό Λαστείου, και ενώ δεν έχει πάει κανένα, δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα στα νοσοκομεία για τα τέσσερα, ο ΔΥ λέει ότι έχουμε ένα. Γιατί? Διότι μπορεί να έχει πάει σε ιδιωτικό ιατρείο, σε ιδιωτικό εξεταστικό κέντρο. Αυτά καταγράφονται δηλαδή. Αν πάω εγώ σε ένα ιδιωτικό, ας πούμε, μικροβιολογικό και κάνω μία εξέταση, πώς τη λένε αυτή, και μου βγει θετικό, αυτό θα καταγραφεί στον ΕΟΔΗ? Δηλαδή είναι υποχρεωμένος ο γιατρός να το ενημερώσει στον ΕΟΔΗ. Άρα καταγράφονται και αυτά όλα. Οι γιατροί που έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν στο... έχουν ειδικούς κωδικούς για να μπαίνουν στο Εθνικό Μητρό. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας. Και για τα προσωπικά δεδομένα και για... Αυτό τώρα, πριν από λίγες μέρες που είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Φαρσαλινό, καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, μας είπε ότι ας πούμε γιατροί και ερευνητές δεν έχουν αυτό την πρόσβαση στα αρχεία, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τώρα το σημερινό αυτό τώρα του παρόντος. Αλλά λέω τώρα ότι καταγγέλθηκε από... Έχουν την πρόσβαση οι γιατροί οι οποίοι έρχονται σε επαφή με αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο μικροβιολόγος τι δουλειά έχει να μπει στο μικρό κόμμα. Ναι, αλλά είναι αυτός που θα το καταγράψει και θα ενημερώσει τον ΕΟΔΗ. Ναι, είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Άρα τα στοιχεία που έχουμε είναι πραγματικά, λέτε, κύριε Ανδριαδάκη, και για την Ιερά Πέτρα, το Λασίθι, είπαμε, για τα 60 περίπου κρούσματα που είχαμε εδώ στο νομό. Άρα υπάρχει άλλο σχεδιασμός για τα υπόλοιπα νοσοκομεία, δηλαδή Νεάπολη, η Ιερά Πέτρα, Σιτία, σε περίπτωση που με το χειρότερο σενάριο, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Θα μαζευτούν όλα στον Άγιο Νικόλαο και θα περιμένουν τα 3 κρεμάτια? Ναι. Ακούστε 2 λεπτά. Ναι, σας ακούμε, προσοχή. Λέτε ποιος σχεδιάζει στο νομό θέματα κάθε χρόνο? Ο κοινός διοικητής και οι κατατόπους αναπληρωτές διοικητές στο νοσοκομείο κάθονται και μελετούν την όλη κατάσταση
και βάζουν αυτό που λένε επιχειρησιακό σχέδιο του νοσοκομείου. Να. Και μετά συγκροτείται και από τον κοινό διοικητή και υπάρχει στη ΔΥΠΕ από όλα τα νοσοκομεία το επιχειρησιακό του σχέδιο για όλο τον χρόνο. Ναι. Αυτό όμως ισχύει που σχεδιάστηκε πέρσι και δηλαδή, γιατί αυτό τώρα αλλάζουν τα δεδομένα κάθε φορά. Δεν το επιχειρησιακό σχέδιο βγαίνει μέσα στο έτος, ξέρω εγώ, στους αρχικούς μήνες και λαμβάνει υπόψη του κάθε διοικητής την τρέχουσα κατάσταση, την πιθανή κατάσταση η οποία θα αναπτυχθεί, πώς θα αναπτυχθεί το νοσοκομείο, σε ποια τμήματα θα πρέπει να δώσει βάρος. Όλα τα πράγματα αυτά έτσι, καταγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του κάθε νοσοκομείου. Άλιστα. Δεν πάμε δηλαδή, θέλω να σας δώσω κανένα... Ναι, ωραία, οπότε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο για το COVID... Πρέπει να βγάλει η μοίρα. Είναι σχεδιασμένα αυτά. Τώρα για τον κορονοϊό, αυτό το... Μακάρι να το ξέρε ο κόσμος και πιο μπροστά από το Γενάρη. Δεν γινότανε. Αυτό εμφανίστηκε τότε. Ναι, άρα τώρα ποιος είναι ο σχεδιασμός, αναπροσαρμόζεται αυτός ο σχεδιασμός. Βέβαια. Αναπροσαρμόζεται. Βεβαίως. Και μάλιστα γίνονται μεταβολές στα νοσοκομεία, ακόμα και πτηριακές μεταβολές, γιατί αναγκαστικά πρέπει να τις κάνεις. Ναι. Και λειτουργικές. Πολλές φορές όμως αυτές οι μεταβολές πρέπει να έχουν το χαρακτήρα ότι μπορούν αυτό που έγινε τώρα, η μεταβολή που έγινε τώρα, να μπορεί μέσα σε μία ώρα να αλλάξει. Ένα παράδειγμα. Να σας δώσω να καταλάβω. Έχουμε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου 18 κλίνες μεθ. COVID, διακλινική COVID. Πριν από, δεν θα είναι 15 μέρες, γιατί το κάθε περιστατικό COVID, αν έχεις δηλαδή δύο περιστατικά COVID επιβεβαιωμένα, μπορούν να συλληφθούν σε ένα θάλαμο. Αν έχεις ένα περιστατικό COVID επιβεβαιωμένο και ένα ύποπτο, δεν μπορεί να είναι μαζί. Βέβαια. Αν έχεις δύο ύποπτα, θέλουν δύο θαλάμους. Αν έχεις τρία ύποπτα, θέλουν τρεις θαλάμους. Και ούτω καθεξής. Ωραία, εδώ λοιπόν έγινε προχθές, πριν από 10 μέρες περίπου, όπου ήταν κατηγημένα τα κρεβάτια, τα 18 κρεβάτια από πάνω, γιατί είχαμε 4 θετικά και είχαμε και άλλα 4 ύποπτα και μέσα σε μία από το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα το πρωί η ορθοπαιδική κλινική έφυγε από τον πρώτο όροφο και ανέβηκε στον τέταρτο και 8, 4, 5 θάλαμοι από κάτω γίνανε COVID. Αυτές οι ευελιξίες προγραμματίζονται και σχεδιάζονται. Καταλάβετε, δεν γίνεται όλα αυτά. Και το έχουμε καταλάβει. Άρα χρειάζονται πολλοί χώροι και διαφορετικοί, κύριε διοικητά, λέτε. Γιατί εννοείται ότι αλλιώς συμπεριφέρεις σε ένα κρούσμα το οποίο είναι σε έναν άνθρωπο ο οποίος βγήκε το τεστ και είναι θετικό στον ιό και διαφορετικά σε έναν που υποψιάζεται. Δεν μπορείς να βάλεις δύο ύποπτα μαζί. Ναι, σωστά, σωστά. Άρα χρειάζονται πάρα πολύ. Δηλαδή, ένα θάλαμο το οποίο είναι 7 μέτρα στο μάκρος και 4 στο πάρδος, να πεις ότι θα βάλω τον ένα σε μια γωνία και τον άλλο στον άλλο, γιατί πρέπει να έχει μια την απόσταση της ασφαλείας. Αλλά συνήθως προσπαθούμε τουλάχιστον να έχουμε αυτή την ευκαιρία, το κάθε ύποπτο, γιατί θα σας πω, αν βάλεις δύο ύποπτα μαζί, μπορεί το ένα ύποπτο να βγει θετικό και το άλλο να είναι αρνητικό, οπότε θα αρχίσει να τον κολλήσεις. Σωστά. Ναι. Λογικό είναι αυτό που. Εκείνη η λογική. Ωραία. Οπότε, αν πέφτουν μαζεμένα δηλαδή σε ένα νοσοκομείο, πώς τα διαχειριζόμαστε αυτά. Δηλαδή, ναι, με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό το ίδιο ισχύει και για όλα τα νοσοκομεία, εκτός του Αγίου Νικολάου, για να μην σηκώνει το βάρος. Για όλο το νοσοκομείο συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Ιδιώτες τώρα, κύριε διοικητά, εδώ. Θα έχουμε, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε στους ακροατές μας, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ιδιώτες γιατροί για τα νοσοκομεία του νομού? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες αιτήσεις, τουλάχιστον. Α, δηλαδή μπορούν να κάνουν αιτήσεις αυτό? Βέβαια. Μπορούν. Δηλαδή μπορούν οι ιδιώτες να αν θέλουν να εργαστούν. Έχει αυτό το θέμα έχει ανακοινωθεί επίσημα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει βγει ΦΕΚ, το οποίο
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ένας ιδιώτης μπορεί να ζητήσει να έρθει να δουλέψει, να εργαστεί στο νοσοκομείο. Και εγώ λέω μακάρι να έρθουν. Ναι. Είναι ότι όλες οι ειδικότητες ή κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, μπορεί να προτιμηθούν κάτι περισσότερο. Οι ειδικότητες είναι συγκεκριμένες. Οι παθολόγοι, οι καρδιολόγοι, οι εντατικολόγοι που δεν υπάρχουν φυσικά ιδιότητες. Ναι. Πνευμονολόγοι, γενικοί γιατροί. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να, από ό,τι καταλαβαίνω, εντατικολόγους... Το κάθε νοσοκομείο του νομού Λαστίου έχει το δικαίωμα να πάρει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ναι. Όχι ό,τι θέλει δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Είναι για να καλύψει οι έκτακτες ανάγκες. Και νομίζω ότι ζητάτε εντατικολόγους, κύριε Ανδρεάδακη. Δεν ξέρω αν το λέω. Ναι, για να... Ανεπιστημιολόγοι, ξέρω εγώ, ναι. Δηλαδή μπορούν, ας πούμε, άλλες ειδικότητες, αναισθησιολόγοι, παθολόγοι, πνευμονολόγοι, να μπορούν να δουλέψουν στις ΜΕΘ. Στο νοσοκομείο. Ναι, στο νοσοκομείο, ναι. Στο νοσοκομείο είναι άλλη ιστορία. Όχι, το ρωτώ γιατί δεν έχουμε εντατικολόγους, άρα κάποιοι άλλοι θα πρέπει να σηκώσουν αυτό το βάρος σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας με διασωληνωμένους, παράδειγμα, ανθρώπους που το απέφχομαι. Ελπίζω και εύχομαι να είμαστε έτσι πάντα καθαροί και ας φιλοξενήσουμε και ανθρώπους από άλλες περιοχές. Αλλά αυτό το βάρος ποιος το σηκώνει, ποια ειδικότητα ιατρική? Το ίδιο υπάρχουν προσωπικό, κυρία Ζαγκαράκη, ξεκάθαρο είναι. Μάλιστα. Και λέω αυτό γιατί λέμε παραπάνω κρεβάτια, άρα θα χρειάζεται παραπάνω προσωπικό. Γι' αυτό προσωπικό το λέω. Και νοσηλευτικό έχουμε. Ιατρικό είναι το δύσκολο, αλλά αυτοί οι εντατικολόγοι οι οποίοι έχουμε έχουν σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Και το σηκώνουν αγώγιστα. Ναι. Άρα μπορούν όμως και άλλοι γιατροί, ξαναλέω, ειδικότητες, να δουλέψουν, να είναι μέσα στις εντατικές. Αυτό ρωτώ. Δηλαδή, παθολόγοι, πνευμονολόγοι, ξέρω εγώ, μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος, ας πούμε. Φυσικά, όταν χρειαστεί, κυρία Ζαγκαράκη, θα γίνει. Ναι, τρέχουμε όλοι, ναι, αυτό. Μάλιστα, ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κύριε Ανδρεάδακη, πριν σας ευχαριστήσω. Να ελπίσουμε ότι έτσι θα πάει η δουλειά, θα ολοκληρωθεί και έτσι θα περάσουμε αυτό το χειμώνα όσο πιο ήπια γίνεται. Ας προσέχουμε όλοι να μην υπάρχει πρόσπορα του ιού. Ναι. Και το λέω πάντα σε όλες τις συνεντεύξεις τις οποίες κάνουμε. Έτσι, ο νομός Λαστίου, με τη βοήθεια του Θεού, βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο συγκριτικά με όλους τους νομούς της Ελλάδος και της Κρήτης. Πάντα λέω ότι πιστεύω, γιατί εκεί πρέπει να το αποδώσουμε, δεν είναι μόνο το ευλογημένο μέρος αυτό εδώ, αλλά είναι και η συμπεριφορά του κόσμου, και θέλω να συνεχίσει να είναι η ίδια. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Έτσι. Τις μάσκες και τις αποστάσεις. Άλιστα. Αυτό λοιπόν, και να είμαστε προσεκτικοί και να κρατήσουμε αυτά τα επίπεδα της πανδημίας έτσι πολύ χαμηλά, κύριε Δικητά, έτσι, για να μην χρειαστεί, γιατί δεν ξέρεις πώς, είπαμε, από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να έχουμε, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, για να μην πω κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Έχουμε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Μέσα σε μία εβδομάδα από 5 κρούσματα ανέβηκαν στα 500. Μάλιστα. Να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Μάσκα παντού και αντισηπτικά, αποστάσεις και όλα αυτά που ήδη γνωρίζουμε και νομίζω όλοι τα έχουμε εμπεδώσει. Τρία πράγματα είναι, δεν είναι πολλά. Ναι. Όχι άσκοπες μετακινήσεις. Να. Καθόλου συνοστισμό. Να τηρούνται οι αποστάσεις. Η μάσκα πάνω απ' όλα και το πλύσιμο των χεριών. Έτσι. Άλλο τρόπο δεν έχουμε μέχρι να έρθει εμβόλιο. Δεν, καλά, αυτό θα πούμε σε άλλο χρόνο. Για το εμβόλιο νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν θα υπάρχει σχεδιασμός και για εδώ. Δεν είναι μακριά κι αυτό. Υπάρχει σχεδιασμός, κυρία Ζαγκαράκη, ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα. Βεβαίως. Ήδη αύριο υπάρχει συνάντηση στη ΔΥΠΕ για το θέμα του εμβολιασμού. Ωραία.
το πώς θα γίνει, ποιοι θα είναι αυτοί που θα το κάνουν. Ωραία, οπότε θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, θα μας δώσετε και αυτή την εικόνα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό το θέμα του εμβολίου. Να δούμε πώς θα γίνει, σε ποιες, δηλαδή θα γίνει στα νοσοκομεία, θα γίνει κάπου αλλού, ποιοι θα το κάνουν. Έχει πολύ ενημέρωση σε αυτό. Να σε ευχαριστήσω κύριε Δικητά, θα τα ξαναπούμε τότε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον...